γεια σας, γεια σας. Κοπάνισα το χέρι μου. Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Για αυτή την εισαγωγή που μόλις έκανα, μισές μου λέτε ότι σας έχει λείψει να την ξανακάνω, άλλες μου λέτε ότι σας εκνευρίζει. Ψηφίστε λίγο από κάτω στα σχόλια, πηγαίνετε και πείτε θέλετε ή δεν θέλετε αυτή την εισαγωγή να αλλάξουμε, τι να κάνουμε, να την κρατήσουμε. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα σας μιλήσω για τα προϊόντα που χρησιμοποιούσα πριν από το γάμο για να είμαι εκείνη τη μέρα ενυδατωμένη. Άρα στην ουσία θα σας μιλήσω για τα αγαπημένα προϊόντα του γάμου. Θα ξεκινήσουμε με την περιποίηση προσώπου και θέλω να σας δείξω λίγο τις αγαπημένες μου σειρές, αυτή που έβαζα πρωί και αυτή που έβαζα βράδυ. Τις έχετε ξαναδεί, αλλά τι να κάνω, τις αγαπώ και με βοηθάνε πάρα πολύ. Η σειρά αυτή είναι Πολερός Ποζέι Εφακλάρ. Έχω το gel όπως και την Εφακλάρ Duo την κρέμα. Κάθε πρωί έπλαινα το πρόσωπό μου με το gel και μετά έβαζα την κρεμούλα. Προσπαθούσα λίγο και εκείνες τις μέρες να μην πολύ βάφομαι και φράζω τους πόρους και πετάξω οποιοδήποτε σπυρί. Αλλά γενικότερα και ο συνδυασμός αυτές εδώ, βασικά την κρέμα, το gel και οι επόμενες που θα σας δείξω, με βοήθησαν άπειρα. Άπειρα όμως, γιατί δεν έβγαλα απολύτως τίποτα. Είχα πάει τις τελευταίες μέρες να βγάλω εδώ πάνω από το φρύδι κάτι και έβαζα τις κρέμες, έβαζα και λίγο περισσότερη ποσότητα από την Εφακλάρ Duo τα μποναριστά πάνω σε αυτό το σπυράκι και δεν εμφανίστηκε ποτέ, για καλή μου τύχη. Και πάμε τώρα στην επόμενη σειρά, η οποία είναι και λίγο πιο ακριβή από την πρώτη, αλλά είναι φοβερή. Είναι μια σειρά της Estée Lauder. Έχω το gel καθαρισμού Perfectly Clean, αλλά αυτό είναι με τους κόκκους μέσα. Δεν είναι το απλό και κάνει και μια πάρα πολύ ωραία πολέπιση. Έχει πάρα πολύ αμυδρά μικρά μπυλάκια μέσα και κάνουν ένα πάρα πολύ ωραίο καθαρισμό στο πρόσωπο. Νιώθεις τέλεια. Και εγώ έκρυβα λίγο παραπάνω εδώ στη μύτη και στο πηγούνιο που εμφανίζω μαύρες δείγματα. Και μετά, αυτά μόνο το βράδυ τα έβαζα. Έβαζα τον ωρό όπως και την κρέμα που είναι για λιπαρές επιδερμίδες. Παιδιά, τι τέλεια! Τι τέλεια! Έβαζα λίγο ωρό, έβαζα δύο πατήματα από τον ωρό. Το άφηνα 5 λεπτά για να απορροφηθεί καλά και μετά με μία μπατονέτα, γιατί δεν ήθελα να βάλω μέσα τα δάχτυλά μου. Σας το έχω ξαναπεί ότι δεν μου αρέσουν αυτές οι συσκευασίες σε κρέμες. Προτιμώ σωληνάρια, όπως σε Εφακλάρ Duo, γιατί είναι πιο εύχρηστες. Στο να μην κάθεσαι να παίρνεις μπατονέτα, να βγάζεις και δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να το κάνω αυτό, να βάλω τα χέρια μου, έστω και πλημμένα. Και με ενόπνευμα να ήταν να βουτήξω μέσα δάχτυλο σε κρέμα. Ποτέ. Καλό θα είναι να μην το κάνετε ούτε εσείς, γιατί μπορεί οποιοδήποτε μικροοργανισμός, μικρόβιο μπορεί να υπάρχει στο χέρι να μεταφερθεί μέσα και η κρέμα να χαλάσει. Και δεν θα μας κάνει και την ίδια δουλειά και μπορεί να πάθεις και το οτιδήποτε. Και έτσι χρησιμοποιήσω αυτά κάθε βράδυ. Κάθε μα κάθε βράδυ δεν πέρασε ούτε μία νύχτα, έστω και αν είχα ξενυχτήσει. Και μετά από τον Bachelor που ήμουν κομμάτια, γύρισα, έκανα το μπάνιο μου, έκανα την απολέπιση μου και μετά έβαλα τις κρέμες μου. Με βοήθησαν πάρα πολύ και οι δύο αυτές σειρές. Τις έχω λατρέψει και δεν θα σταματήσω να τις χρησιμοποιώ μέχρι ή να βρω κάτι καλύτερο ή κάτι που να κάνει την ίδια δουλειά και ίσως σε καλύτερη τιμή για να μπορέσω να σας προτείνω. Τις έστειλα την αλήθεια ότι είναι ακριβά τα προϊόντα, αλλά είναι τέλεια. Είναι πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν θα βρω κάτι παρόμοιο. Θα μείνουμε στο πρόσωπο και θα σας πάω στα χείλη, όπου ήθελα και τα χείλη μου να είναι ωραία ενυδατωμένα την ημέρα του γάμου, να είναι έτσι λίγο πιο juicy. Και αυτό, σε αυτό μάλλον με βοήθησε το peeling εδώ από Frank Body, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Επειδή εγώ, όπως ξέρετε, έχω βάλει αλουρονικό, αν κάνεις μαλάξεις, λίγο πιο πολύ πρίζονται τα χείλη. Και επειδή ήθελα το άνω χείλος μου να είναι έτσι λίγο πιο juicy, ας το πω έτσι, κάθε βράδυ έκανα και peeling από αυτό εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, θέλει πολύ μαλακές κινήσεις γιατί μπορεί να γρατζουνίσεις ή να τραυματίσεις τα χείλη σου, πάρα πολύ εύκολα μπορείς να το πάθεις. Εγώ ένα βράδυ, ας πούμε, που βιαζόμουν και το έκανα λίγο πιο έντονα, την επόμενη μέρα νιώθω λίγο περίεργα, νιώθω σαν να έχουν σκάσει τα χείλη μου. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, ενυδατικό, έχει και ένα έλαιο μέσα το οποίο μετά τα νιώθεις πολύ μαλακά και τα νιώθεις τέλεια. Το μόνο κακό στο συγκεκριμένο, πέρα του ότι θέλει λίγο προσοχή στις μαλάξεις που μπορεί να κάνετε, έχω αυτό με τον καφέ. Βρωμάει λίγο. Το λες και ότι βρωμάει. Κάνει τέλεια δουλειά, δηλαδή κάνω την καρδιά μου πέτρα και το χρησιμοποιώ. Εμένα δεν μου αρέσει και η μυρωδιά του καφέ πάρα πολύ. Καφές, παιδιά, άσχημα. Δεν μου αρέσει. Τώρα έχει βγει με τσέρι. Έχω ήδη με το τσέρι, θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Αλλά άνοιξα να το μυρίζω και μυρίζει σίγουρα πολύ καλύτερα. Αλλά δεν το έχω δοκιμάσει για να δω αν κάνουν την ίδια δουλειά. Όταν τελειώσει αυτό, θα χρησιμοποιήσω το άλλο. Και μετά, ως ενυδάτωση, αφού σκούπιζα τα χείλη μου από το peeling, χρησιμοποιούσα μόνο Lano Lips. Τα λατρεύω. Τα αγαπώ. Είναι από τα καλύτερα προϊόντα χιλιών που έχω δοκιμάσει ποτέ, γιατί είναι πολύ ενυδατικά. Όχι συγκεκριμένα αυτό εδώ με την καρύδα, ό,τι κι αν έχω. Έχω άλλα δύο στο κομοδίνο μου. Έχω άλλο στο μπάνιο αυτό εδώ, α πούμε. Όποιο τύχαινε να βρω εύκαιρο. Αυτό είναι πολύ ωραίο συνδυασμό.
διαταχή και εννοείται μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και συνέχεια, όχι μόνο αν παντρεύεστε ή σε μια ειδική περίσταση όπως εγώ. Και πάμε τώρα στο σώμα, όπου χρησιμοποιούσα δύο προϊόντα τα οποία λίγο τα είχα, όχι σε πάρα πολύ καλή εκτίμηση. Την κρέμα σώματος ναι, μου άρεσε γιατί μυρίζει και τέλεια, λίγο με το peeling. Το είχα κακολογήσει, θα σας εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, το peeling είναι αυτό εδώ. Είναι από Sol Janeiro, νομίζω η εταιρεία, αν το λέω σωστά. Έτσι είναι και η κρέμα, ακριβώς τα ίδια με το ίδιο άρωμα. Η κρέμα είναι τέλεια. Απορροφάται λίγο πιο δύσκολα από ό,τι θα ήθελα. Θα ήθελα να απορροφάται λίγο πιο εύκολα, αλλά είναι super ενυδατική. Και μυρίζει. Όνειρο. Όνειρο. Είναι ένα όνειρο. Πραγματικά δεν καταλαβαίνετε. Και όπως σας είπα, θα την ήθελα με λίγο πιο ελαφριά υφή, δηλαδή να μην είναι τόσο πολύ. Λιπαρή. Δεν είναι πολύ λιπαρή βασικά, τη θεωρώ λίγο βαριά για το δικό μου τύπο δέρματος που είναι λιπαρός. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και ως εξής. Εγώ ας πούμε με το που έβγαινα από το μπάνιο, λίγο τα μποναριστά έπαιρνα τα πολλά νερά και την άπλωνα πάνω σε βρεγμένη επιδερμίδα έτσι ώστε να απλωθεί πιο λίγη ποσότητα και να μην έχω αυτό το πρόβλημα και ήμουν μια χαρά. Το peeling τώρα παιδιά, είναι από τα καλύτερα peeling σώματος που έχω δοκιμάσει ποτέ. Ποτέ όμως. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βγαίνεις από το μπάνιο μετά από το peeling και χωρίς να βάλεις κρέμα νιώθεις το δέρμα σου φανταστικό. Γυαλίζει, είναι πάρα πολύ μαλακό, είναι γενικότερα τέλειο peeling. Έχει πολύ ωραίους κόκκους, ούτε γρατζουνάνε ούτε παρά είναι πολύ απαλή που δεν κάνει. Για το σώμα θέλεις κάτι λίγο πιο ενισχυμένο, όχι σαν το πρόσωπο. Αλλά γιατί το είχα παρεξηγήσει. Έχει αυτό το peeling μέσα ένα χρώμα. Καθίστε να ρίξω εδώ πέρα για να σας το δείξω, τώρα να μην το πιάσω. Να το. Το τι γίνεται μέσα στην πανιέρα κάθε φορά που το χρησιμοποιώ, δεν καταλαβαίνετε. Λες και έχουν μπει μέσα 10 γουρούνια τα οποία είχαν κυλιστεί στη λάσπη. Γίνεται όλη μου η πανιέρα, τα πλακάκια, το παράθυρο, το τηλέφωνο. Παιδιά, γίνεται ένας χαμός, δεν καταλαβαίνετε. Και μετά πρέπει, αφού θα ξεπληθείς, να έχεις την όρεξη να καθίσεις να ξεπλύνεις λίγο το μπάνιο. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο αρνητικό για μένα, ενώ είναι τέλειο, σαν χρήση κάνει απίστευτη δουλειά, αλλά άπαξ και πάει δεξιά και αριστερά και χαμός. Ένας απόλυτος χαμός. Τις ημέρες του γάμου αγάπησα πάρα πολύ δύο προϊόντα, τα έχω ξανά. Το ένα ειδικά σας το έχω δείξει εκατομμύρια φορές. Έχετε πάει πολλές, το έχετε πάρει. Μου έχετε πει τα καλύτερα κι εσείς ότι σας βοήθησε. Σας έχω ξαναπεί ότι γενικότερα εγώ με τον ύπνο δεν τα πάω καλά. Και κοιμάμαι αργά και ξυπνάω πολύ νωρίς. Δηλαδή μπορεί να κοιμηθώ μία ώρα το βράδυ. Το αργότερο 8, το μάτι μου είναι ανοιχτό. Δεν υπάρχει περίπτωση και πολύ σας λέω 8 η ώρα. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Μπορεί και 2 και 3 η ώρα να κοιμηθώ. Το πρωί σαν να υπάρχει ένα βιολογικό ξυπνητήρι και 8 η ώρα το πρωί με ξυπνάει. Είναι πολύ κακό γιατί κάποιες φορές νιώθω πολύ κουρασμένη και παρόλα αυτά ξυπνάω και νευριάζω γιατί θέλω να κοιμηθώ περισσότερο. Και το βράδυ μάλιστα έχω ένα πρόβλημα που αργώ να κοιμηθώ. Βέβαια το τελευταίο διάστημα λίγο έχει περάσει αυτό, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν ξέρω αν φταίει το σπρέι αυτό που θα σας δείξω τώρα ή το έλαιο που χρησιμοποιώ στο σπίτι, αλλά πραγματικά έχω δει τεράστια διαφορά. Θα σας δείξω εδώ αυτό το σπρέι, το οποίο είναι από This Works, η εταιρεία νομίζω αυτή είναι. Είναι το pillow spray, το οποίο ψεκάζεις στο μαξιλάρι σου, ξαπλώνεις, εγώ ξαπλώνω και μπρούμητο, οπότε το μυρίζω πολύ. Πρέπει να έχει μέσα ευκάλυπτο. Νομίζω μου μυρίζει ευκάλυπτος. Κοιμάμαι σαν πουλάκι. Με το που το μυρίσω, μετά από ούτε 5 λεπτά, με παίρνει ο ύπνος. Υπάρχει και μια κρέμα που μπορείς να τη βάλεις στη μύτη σου για να το μυρίζεις, αν δεν θες να ψεκάσεις το μαξιλάρι. Εγώ το ψεκάζω επειδή δεν θέλω να ξαπλώνω με το πρόσωπό μου πάνω σε αυτό το σπρέι, γιατί φοβάμαι. Μην βγάλω κανένα σπυράκι ή οτιδήποτε. Το ψεκάζω στη γωνία του μαξιλαριού και πιάνει και λίγο στρώμα. Έτσι ώστε, επειδή εγώ πάντα θέλω να κοιμάμαι μπρούμητα, έχω τη μύτη μου προς εκείνη την πλευρά για να μου μυρίζει. Είναι τέλειο. Παιδιά, είναι τέλειο. Το έχω αγαπήσει πολύ και έχει αρχίσει να τελειώνει. Πρέπει να πάω να πάρω άλλο. Και άλλο ένα προϊόν το οποίο αγάπησα πολύ αυτές τις μέρες. Το είχα βάλει. Έχω ένα μηχάνημα που σας έχω δείξει που βγάζει, που βάζεις μέσα νερό, στάζεις κάποια εθέρεα έλαια μέσα και βγάζει κάποιον καπνό. Ένα περίεργο μηχάνημα είναι, σίγουρα θα το έχετε δει. Και επειδή είχα άγχος αυτές τις μέρες πριν το γάμο, όχι την εβδομάδα του γάμου για καλή μου τύχη, είχα όμως τις εβδομάδες πριν για να τελειώσουν όλα, ήθελα όταν γυρίζω στο σπίτι να υπάρχει μια ατμόσφαιρα η οποία να με ηρεμεί πάρα πολύ και να με χαλαρώνει. Και αυτό το πέτυχα με αυτό το μηχάνημα και με αυτό εδώ το λαδάκι, το οποίο είναι από Danfan. Είναι ένα λαδάκι το οποίο έχει και μια ασορτή μάσκα, την οποία και αυτή δεν σας την έδειξα απλά επειδή την έκανα μόνο 2 φορές μέσα στο μήνα, γι' αυτό δεν ήθελα να σας τη δείξω, γιατί είχα πάει για την βαθιά ενυδάτωση στην κυρία Τζούμα που σας είπα, οπότε δεν χρειάστηκε να βάλω μάσκα, ήταν το δέρμα μου full ενυδατωμένο.
και απλά έσταζα δύο σταγόνες από αυτό εδώ το λαδάκι μέσα στο μηχάνημα και μύριζε όλο το σπίτι τόσο ωραία, τόσο χαλαρωτικά. Καθόμουν στον καναπέ να απαντήσω στα σχόλιά σας στο Instagram ή στο YouTube και ένιωθα πολύ ωραία. Τώρα έχω αλλάξει βέβαια αρώματα και ήθελα να αλλάξω, να μην χρησιμοποιώ μόνο αυτό. Αυτό το έχω για όταν στρεσάρομαι. Τώρα έχω βάλει ροδόνερο. Θα σας μιλήσω γι' αυτό σε κάποιο άλλο βίντεο, γιατί και τώρα μυρίζει το σπίτι τέλεια. Θα σας το δείξω. Και πάμε τώρα στο άρωμα του γάμου, γιατί μου είπατε να σας μιλήσω και γι' αυτό. Είναι ένα άρωμα το οποίο ήθελα όταν θα το μυρίζω μετά να θυμάμαι την ημέρα του γάμου ή τις ημέρες των ετοιμασιών. Στην αρχή ήθελα να βάλω τις Miss Dior το Cherie. Δεν ξέρω αν προφέρεται έτσι. Εγώ έτσι θα το προφέρω. Αυτό εδώ το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο φρέσκο άρωμα. Πολύ λουλουδάτο, πολύ. Δεν ξέρω, βγάζει μια φρεσκάδα. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι αφού είναι φθινόπωρο, καλύτερα θα ήταν να βάλω κάτι λίγο πιο έντονο. Όχι όμως βαρύ, κάτι πολύ φρέσκο και κάτι που να το έχει μυρίσει και ο Κανάκης και να μου έχει κάνει κομπλιμέντο για το άρωμά μου. Και αυτό ήταν τη Chloé το άρωμα. Οπότε αποφάσισα τελευταία στιγμή, ενώ είχα βγάλει το Miss Dior πάνω στο μπουντουάρ μου, είπα όχι. Θα βάλω το Chloé που το χρησιμοποιούσα και πάρα πολύ εκείνες τις μέρες των ετοιμασιών, αλλά και για την ημέρα του γάμου. Και ήταν από τα αρώματα τα οποία μου είχε κάνει κομπλιμέντο και ήθελα, αν του έρθει το άρωμά μου την ημέρα του γάμου, έτσι να του είναι ευχάριστο, να μην πει πω τι βαριά άρωμα έβαλε, γιατί μου έχει πει για μερικά αρώματα μου ότι είναι βαριά. Και έτσι αποφάσισα να είναι αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, δροσερό άρωμα. Μυρίζει λουλουδάκια. Για να ψεκάσω λίγο να το θυμηθώ. Παιδιά, είναι τέλειο. Μυρίζει λουλουδάκι όλος ο τόπος τώρα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα προϊόντα που εγώ χρησιμοποιούσα σαν τρελή πριν από το γάμο. Χαίρομαι πάρα πολύ που θέλατε να μάθετε και για αυτά, για την περιποίησή μου και πολλές με ρωτήσατε ποιο άρωμα έβαλες και είχα ξεχάσει το προηγούμενο βίντεο να σας το πω. Σίγουρα δεν σας έχω πει πάρα πολλά πράγματα, αλλά αν με ακολουθείτε στο Instagram, κατά καιρούς θα ανεβάζω και άλλες φωτογραφίες. Σήμερα, ας πούμε, θα ανεβάσω άλλη μία από το κτήμα που μας έστειλαν και είναι τέλειες, πάρα πολύ ωραίες. Επειδή στο προηγούμενο βίντεο με το γάμο κατάλαβα ότι είσαστε πάρα πολλές σε διαδικασίες ετοιμασιών, οπότε καλό θα είναι όσες ήδη έχετε παντρευτεί ή όσες τώρα θα παντρευτείτε και έχετε κάποια πολύ ωραία ιδέα, κάποιο tip, κάποιο το οτιδήποτε, αφήστε το μας από κάτω στα σχόλια, γιατί θα βοηθηθούν πάρα πολλά κορίτσια. Ή ας πούμε πείτε, γιατί πολλά κορίτσια ψάχνουν κάποια φθηνά προσκλητήρια, φθηνές μπομπονιέρες, γράψτε από κάτω που εσείς προμηθευτήκατε κάτι πολύ οικονομικό. Είναι καλό να βοηθιόμαστε μεταξύ μας. Θεωρώ ότι πραγματικά θα βοηθηθούν πάρα πολλές. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, γιατί εκεί θα δείτε περισσότερα, όχι μόνο για το γάμο εννοείται, για πάρα πολλά πράγματα. Εκεί έχουμε και διαγωνισμούς. Και τώρα τρέχει ένας πάρα πολύ ωραίος διαγωνισμός με ένα τεράστιο κουτί της Benefit που έχει full size 6 προϊόντα μέσα. Και αυτά από εμένα. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να θυμάστε πόση ομορφιά βρίσκεται παντού. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια! Yeah!